Ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας όλων των εποχών για το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου καταγράφεται σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τη χώρα απ' άκρος άκρο να έχει μετατραπεί σε καμίνι. Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 43 βαθμούς Κελσίου στη Λακωνία, τους προσέγγισε σε Κρήτη, Λιβαδιά, Φθιώτιδα και Βιωτία. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά σε πολλές περιοχές, ενώ οι υποψήφοι πήγαν να δώσουν πανελλαδικές με δικούς τους ανεμιστήρες. Το δημόσιο λειτουργήσε με τηλεργασία, τα delivery απαγορεύτηκαν τις μεσημβρινές ώρες, ενώ σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την εκδήλωση πυρκαγιών. Από τον συναγερμό που έχει σημάνει, καθώς ξέσπασε το μεσημέρι μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στην κάτω Κηφισιά, ακούστηκαν εκρήξεις. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Παπάς. Γιώργο, δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Νωρίτερα εστάλησαν μηνύματα από το 112, γιατί ήταν πολύ έντονες και αναθυμιάσεις. Ακριβώς, Ράνια, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική, όπως είπες και εσύ, λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι, όταν μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής οικιακών σκευών στην κάτω Κηφισιά, προκλήθηκε μια τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά. Από νωρίς το απόγευμα, λοιπόν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τόσο επίγεια όσο και εν αέρια, με στοχευμένες ρήψεις νερού από το ελικόπτερο Έριξον, κατάφεραν να θέσουν αυτή τη στιγμή την φωτιά υπό μερικό έλεγχο. Η κατάσταση, όπως είπες και εσύ, ήταν πραγματικά αποπνικτική. Όπως βλέπουμε και στα πλάνα, προκλήθηκε ένα μανιτάρι τεράστιο καπνού που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Ήταν αναγκαίο να στείλουν και ένα αέρια μέσα. Το ελικόπτερο αυτό μπόρεσε να πάει και να ρίξει σε συγκεκριμένα σημεία στο εργοστάσιο, ούτως ώστε τώρα να είναι σε καλύτερη κατάσταση η πυρκαγιά. Να σου πω επίσης ότι λήφθηκε μήνυμα 112 σε όλους τους γειτονικούς δήμους της Κηφισιάς, ούτως ώστε να κλείσουν οι πολίτες στα παράθυρά τους. Τι φτιάχνει αυτό το εργοστάσιο, δηλαδή, και τι ύλες μπορεί, τι υλικά μπορεί να καίγονται εκεί? Αυτό το εργοστάσιο ονομάζεται Παλαμίδης ΑΕ, είναι ιδιοκτησίας του συζύγου της κυρίας Μίνας Γκάγκα και φτιάχνουν κατσαρολικά, σκεύη, αλουμίνια, δηλαδή οικιακά προϊόντα. Οπότε επειδή κάει και αλουμίνιο και κάει και φενιζόλ πλαστικό, γι' αυτό και έστειλε το μήνυμα το 112, γιατί είναι αρκετά επικίνδυνο να το μυρίσει κάποιος. Σε ποια κατάσταση είναι τώρα τα πράγματα? Τώρα έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα μετά τη συνδρομή της πυροσβεστικής, η οποία κράτησε περισσότερο από 3,5 με 4 ώρες στο σύνολο. Και αυτή την ώρα είναι μέσα στο κτίριο οι πυροσβέστες και προσπαθούν να σβήσουν τελείως τη φωτιά. Να σου πω τώρα, κλείνοντας, τα αέρια μέσα, διότι στην περιοχή, πολύ κοντά στην περιοχή, γιατί το γνωρίζω το σημείο, δεν έχει πάρα πολλές κατοικίες, αλλά έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Όχι ότι είναι πολύ μικρά, έτσι, πολύ μακριά έτσι κι αλλιώς και ο οικισμός. Οπότε το σημείο παραμένει αποκλεισμένο και ο συναγερμός δεν έχει λήξει. Ακριβώς, παραμένει αποκλεισμένο. Αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα της πυροσβεστικής, να μην παρασύρει φωτιά και τα γύρω εργοστάσια. Γιατί μιλάμε για μια περιοχή εδώ στην κάτω Κηφισιά, όπου έχει πάρα πολλά εργοστάσια με έφλεκτα υλικά. Ευτυχώς οδεύουμε προς την πλήρη κατάσβεση. Και τέλος να σου πω ότι ευτυχώς δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι και τραυματίες. Μόνο με κάποια προβλήματα αναπνοής λόγω και αυτής της. Είναι και ο καύσωνας μαζί. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.